Γεια σας αρχόντια. Λοιπόν, ξεριματάρα σήμερα. Ξεκινάω με μηχανή. Θα παίξω πάλι Μιούλε Ρόκα. Φοβερό πράγμα. Πανέμορφη μηχανή. Έχω γεμίσει το γεμιστήρα με μία Bluebird. Δεύτερη της χρήση και τελευταία της. Περισσευάκι θα κάνω με σαν δαλόξυλο homemade αμυγδαλέλαιο. Σαπουνάκι θα παίξω μπλουμάρο εδώ λίγο προβατάκι. Που έχω βάλει εδώ στο ταπεράκι. After shave θα ρίξω Clubman Special Reserve, ωραίο πράγμα, αγαπημένο μου το Special Reserve, και πινελάκι σήμερα. Θα παίξω Yaki Mocha 2 band Badger, έτσι λέει, Badger με δύο μπάντες, με τις μπάντες. Τώρα, του band. Τι εννοεί του band? Ο Θεός και η ψυχή τους. Λοιπόν, Yaki Mocha, το οποίο βγαίνει και σε συνθετικό νταλαβέρι, με συνθετικό φιόγκο. Το οποίο Yaki Mocha, το λέει Mocha διότι έχει εμπνευστεί από αυτό εδώ το πραγματάκι, που είναι η κοινή εσπρεσιέρα που ξέρουμε όλοι. Όπως βλέπετε το σχήμα είναι εμπνευσμένο από το Mocha. Αυτό βασικά το λένε Mocha Pot. Γι' αυτό και οι μάγκες οι γιάκηδες κάνανε, πώς το λένε, το χερούλι σε σχήμα όπως είναι το Mocha Pot. Άμα του βάλεις ένα χερούλι εδώ και μια τέτοια θα ήταν ακόμα πιο μούρι. Αλλά δεν πειράζει, τέλος πάντων. Ναι, εμπνευσμένο από την εσπρεσιέρα. Βαρύ πραγματάκι, 110 γραμμάρια. Αυτό είναι ρητίνη, εποξική ρητίνη. 110 γραμμάρια όλο το 111, 110,8 κάτι τέτοιο. Φοβερό πράγμα. Μεγάλη βούρτσα, ολόκληρη παντόφλα εδώ. Όπως βλέπετε. Έχω και ένα χάρακα εδώ. Να δούμε περίπου, για πόσο είναι. Περίπου 57-58 χιλιοστά το χερούλι της. Άλλα τόσα περίπου είναι 50-57, πάλι είναι το φιόγκος, όλο το φιογκικό σύστημα εδώ πέρα. Σε πλάτος είναι πολύ μεγάλη βούρτσα, όπως βλέπετε. Μια πινελιά, δυο πινελιές, τρεις-τέσσερις, τέλος, καθάρισες, πινελαρίστηκες. Μιλάμε λόγω πράγμα εδώ πέρα. Είναι περίπου, πόσο είναι περίπου, 8 πόντους το, πώς το λένε, όλος ο φιόγκος. Πολύ πράγμα, δηλαδή τεράστιος. Εντάξει, όταν ήρθε, αυτό είναι το μόνο μπάτζερ πινέλο ασβού που ψιλομύριζε όντως, αυτό που λένε. Όλα τα υπόλοιπα πινέλα που είχα πάρει, τόσο πάνω χείρο ασβού και αυτά, δεν είχαν τόσο ιδιαίτερη μυρωδιά που λένε, τόσο άσχημη, όχι ιδιαίτερη. Αυτό όντως μύριζε λίγο έτσι, σαν ξεραμένη λάσπη, δεν ξέρω, έτσι ένα περίεργο, έχει μια περίεργη μυρωδιά. Αλλά την έπλυνα, μέχρι μόλις ήρθε, στο κουτί της ήταν έτσι ο φιόγκος, ήταν μαζεμένος, ήταν τσάπ πολύ πιο μικρός. Τέλος πάντων, το μπουγάδιασα με σαμπουάν και αυτά και του έκανα κανένα δυο έτσι, πώς το λένε, ιστορίες να φύγει λίγο η μυρωδιά, που έφυγε τώρα, δεν έχει, έτσι πολύ λίγο, έναν επέστη το μυρίζει. Αλλά μόλις το έβρεξα και στέγνωσε μετά, άνοιξαν οι τέτοιοι εδώ πέρα και έγινε ολόκληρο πράγμα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, μαλακό είναι, πολύ μαλακό, αρκετά μαλακό και για πρώτη δεν το έχω χρησιμοποιήσει για καθόλου, εκτός το ότι του έχω κάνει, εντάξει,
το πλύσιμο με το σαμπουάν, δηλαδή το μόνο που το έχω κάνει. Δηλαδή, εντάξει, αν το πω δύο χρήσεις, δηλαδή δύο χρήσεις στο χέρι που το πέδεψα και το τυράνισα και λίγο στη. Δεν το πέδεψα στην πετσέτα πολύ, στην πετσέτα απλά το σκούπισα και το άφησα να στεγνώσει. Δηλαδή ουσιαστικά εντάξει το έχω χρησιμοποιήσει και είναι μαλακό αρκετά. Ναι, οπότε ναι, πάω να το μουλιάσω. Θα το ρίξω να μουλιάζει. Θα το ρίξω εδώ στο πλαστικό σαμπανοπότηρο γιατί είναι και ολόκληρο πράγμα, δεν χωράει στο Αρθούρου το ποτήρι. Άστο εδώ να μουλιάζει. Ναι, λοιπόν, πάω να κάνω πρισεϊβάρα και επιστρέφω Δημήτριος. Λοιπόν, επέστρεψα. Πρισεϊβάκι έκανα. Οπότε, τεινάζω βούρτσα και πάμε προβατάκι ολέ. Να φορτώσουμε. Φοβερό πράγμα. Τούμπανο το πινέλο μιλάμε. Ολόκληρη γκουμούτσα. Και λίγο νεράκι. Μιλάμε θα το εξαφανίσει τον τάκο του. Το προβατάκι. Τόσο μεγάλο που είναι. Δεν θα αφήσει τίποτα. 10 πινελιές εδώ στριφογυρισιές και πάει, θα εξαφανιστεί το σαπόνι. Φοβερό πράγμα. Τι λες τώρα. Λες και πινελάρεις τοίχο. Θα πάρω και ό,τι έχει απομείνει μέσα εδώ. Αυτό είναι που λέει με τέτοιο πινέλο. Αποκλείεται να αφήσεις κάτι απινελάριστο. Τόσο τέρας που είναι. Γενικά τα πάρα πολύ μεγάλα πινέλα δεν τα πολύ προτιμώ. Αλλά το συγκεκριμένο ήταν τόσο όμορφο που δεν μπορούσα να αντισταθώ. Τρομερό πράγμα. Και επειδή είμαι και φίλος του καφέ, όπως πολλοί από εμάς άλλωστε, το είχα μπανίσει καιρό αυτό το μόκα ποτ, αλλά δεν το έπαιρνα γιατί το είχε βγάλει σε αισθητικό μόνο. Και εντάξει, είμαι και πολύ φίλος του αισθητικών. Έλεγα κρίμα, δεν το έχει βγάλει σε κανένα χείρο. Και τώρα που το έβγαλε σε ασβένιο, λέω, δεν πειράζει, πάρω το ασβένιο. Λοιπόν. Έχουμε μαραγκάρι εδώ, τέρμα. Λοιπόν, πάμε. Ρίχνω αυτό εκεί, σε βγάλω χέρια. Ρόκα. Ωραίο πράγμα η ρόκα. Θα προπευθεί από εδώ. Φοβερό πράγμα η ρόκα.
Αυτή η version 4 η κεφαλή είναι απίστευτη. Λοιπόν, τώρα τελευταία κάνω και μια δοκιμή. Τώρα ίσως και είναι η ιδέα μου, μπορεί να είναι και η ιδέα μου, δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι όσες φορές εδώ που έχω ερεθισμό στο λαιμό από αριστερά-δεξιά, έχω την εντύπωση ότι όσες φορές πήγα αργά και δεν πήγα όπως ξυρίζομαι, πατακιούτα, μου φαίνεται αργά, όταν το πάω αργά δεν μου κάνει τόσο ερεθισμό, οπότε από εδώ και πέρα θα το πάω αργά εδώ σε αυτά τα σημεία. Για να κάνω έτσι αυτό το πείραμα. Να δω αν όντως βοηθάει στους ερεθισμούς. Τώρα παρατήρησα έτσι ότι κάποιες φορές που το πήγαινα αργά δεν με ερέθιζε τόσο εδώ, δεν είχα ερεθισμούς τώρα. Μάγκη ιδέα μου. Αλλά δεν το δοκιμάζω. Τι έχω να χάσω. Θα δείξει. Εδώ κάνουμε τόσες δοκιμές. Άλλη μία. Δεν βλάπτει. Λοιπόν, πάμε και από εδώ αργά. Ίσως δεν το γρατζουνάει, δηλαδή εκεί που είσαι ερεθισμός, άμα το πας γρήγορα δεν του αλλάζει τα φώτα στο... Τι να πω, δεν ξέρω, λέω, εντάξει τώρα, έτσι το σκεφτόμουν εγώ τώρα. Μα μην έχει καθόλου διαφορά. Άδειξη. Ωραία, πάμε για δεύτερο χέρι. Ωχ, το προβατάκι ωραίο συνήθως. Και εύκολο. Σε εύκολο να κάνεις μαρέκα. Λοιπόν, ξεβγάζω. Πάμε για δεύτερο χέρι. Έχει αυτό το πράγμα 10 κιλά. Μιλάμε, σκοτώνει αυτό το πινέλο.
Βέβαια, ορισμένες φορές σε κρέμες και λοιπά, επειδή είναι τόσο μεγάλο, είναι και ασύμφορο. Πρέπει να βάζεις 5 κιλά κρέμα για να το χορτάσεις. Πού να χορτάσεις αυτό το πράγμα? Να το πάρουμε όλα τα ακριανά εδώ. Αχόρταγο πράγμα. Νεράκι δεν συμπλήρωσα τώρα καν. Κρατάει μέσα εδώ. Να ανακάρω νερό. Πολύ το κούρασα. Λοιπόν. Για πάμε σιγά πάλι εδώ. Πάντως και αυτοί οι Γερμανοί, ρε παιδί μου, αυτοί οι Μιούλε, τόσα χρόνια με αυτή τη ρόκα, εδώ κάποιος σπυράκι έφαγα λάχανο, κοκκίνησε το σύμπαν εκεί. Λοιπόν, τόσο καιρό και αυτή με τη ρόκα, γιατί ήταν αρκετά χρόνια, δεν ήταν νέα. Παιδευτήκανε 4-5 χρόνια, πώς ήταν, μπορεί και παραπάνω. Και κάπου πάλι διάβαζα ότι λέει το σπυράκι αυτό εδώ είναι. Κάπου διάβαζα, λέει, ότι την ξεκινήσανε, λέει, τη ρόκα το κόνσεπτ ήταν και καλά να βγάλουν μια ανταγωνιστική stainless steel μηχανή σε χαμηλή τιμή. Γι' αυτό παιδευόντουσαν με την κεφαλή, την κάνει injection την κεφαλή, οπότε να έχουν stainless steel χερούλι. Αλλά τα κάνανε σαν τα μούτρα τους. Τέλος πάντων, λοιπόν, ξεβγάζω. Ωραίο πράγμα.
κομματάκι, έχει ωραία ολισθηρότητα και αφήνει και ωραίο post shave, έτσι ικανοποιητικό, έτσι μαλακώνει λίγο τη μούρη, τέτοια μούρη πες που έχεις. Ναι, ικανοποιητικό σαπουνάκι. Λοιπόν, πάμε Clubman. Ωραία πράγμα. Τρομερό άρωμα. Μαλλού ακόμα. Αρωματάρα. Άξα μου πεις, γούστα είναι αυτά. Έτοιμος. Ούτε χτες δεν ήμουν έτσι. Πολύ ωραία. Ωραίο το γιάκι, ωραίο το πινελάκι. Ωραίο πράγμα εδώ, έχει τούμπανο. Ολόκληρο πράγμα. Λοιπόν, αρχόντια μου, σας χαιρετώ. Πάντα συνεχίσω, γιατί έχω εργασία σήμερα πάλι. Και θα τα ξαναπούμε. Χαίρεστε!